Ο Γιάννης Μαυρίδης, λοιπόν, χτες ξενύχτησε για μας. Βρέθηκε στο Θέατρο Τέχνης, αυτός, ναι, όπου εμφανίζεται η Ελένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στην παράσταση Photograph 51. Εδώ πέρα βλέπουμε την αναχώρησή τους από το θέατρο και όπως βλέπετε φύγανε τελειώνει μαζί. Τελειώνει η παράσταση, λοιπόν, και επιστρέφουν φύγανε οι άνθρωποι μαζί. Στο σπίτι τους. Ναι. Και την προηγούμενη φορά είχαν πάει στην άλλη είσοδο και τώρα ήταν πονηρά τα παιδιά και πήγαν από την άλλη στην Πανεπιστημίου και τους τσίμπησαν, κατάλαβες. Τώρα πήγαν από αλλού. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πια δεν μένουν μαζί. Αλλά αυτό τώρα είναι κάποιες πληροφορίες. Έτσι, ότι δεν μένουν πια στο ίδιο σπίτι. Κοίταξε, μπορεί να έχει, υπάρξει επανασύνδεση. Ρομαντική φέη. Πάντως από την εικόνα η Λένα είναι πιο ψύχρεμη, πιο χαλαρή. Ο Αλέξανδρος δείχνει λίγο ενοχλημένος από την παρουσία των καμερών. Αλλά η Λένα τη βλέπεις, πίνει τον καφέ της. Εντάξει, είναι γονείς, σαφώς και του συνδέει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολη στιγμή. Απλώς, εγώ μιλάω για επανασύνδεση, γιατί θα μπορεί ο κάθε ένας από τη στιγμή που λες ότι δεν μένουν και μαζί να φύγει από διαφορετική... Από τα social media, συγγνώμη, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πάντως, γιατί έχει υπάρξει μια διαγραφή κοινών φωτογραφιών και όλα αυτά. Κοίταξε, για τους ανθρώπους αυτούς, αυτή η κατάσταση είναι εδώ και καιρό. Ασχετά αν εμείς το μάθαμε τώρα, έτσι. Οπότε. Τέσσερις μήνες σχεδόν. Έχουν μια σχέση κανονικότατη, τυπικότατη, είναι και συμπροταγωνιστές, έχουν και ένα παιδί. Δηλαδή δεν μπορούν αυτό να είναι μαχαίρια. Το πιο σημαντικό. Αλλά βέβαια, το ότι φεύγεις μαζί με κάποιον δεν σημαίνει ότι είσαι στα μαχαίρια. Ναι. Ή ότι δεν φεύγεις. Δηλαδή, αν πήγαιναν με διαφορετικά αυτοκίνητα ο καθένας στο σπίτι του, δεν σημαίνει ότι είναι στα μαχαίρια. Δεν είναι υποχρεωμένοι να φεύγουν μαζί. Και γι' αυτό το λόγο λέω: μπορεί να είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν ξέρω. Να είναι ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς, τέλος πάντων. Φυσιολογικό όλο. Ναι.